διαμαρτύρονται για τη φάση της ανατροπής του Έμπε από τον Δημητριάδη, στην οποία ζήτησαν. Λάρισα, έχει 0-0 αποτέλεσμα που κρίνεται σαν δίκαιο. Να πούμε μια σύντομη κριτική. Ένα μέτριο πρώτο μήχρονο με φλίαρη περιοχή από τη Λάρισα που φάνηκε να φοβάται την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχασε πολύ γρήγορα στο 20 τον Σαβέρσκι, αλλά ήταν πιο επικίνδυνη σε αντεπιθέσεις. Στο δεύτερο μήχρονο το παιχνίδι συνεχίστηκε με το ίδιο μοτίβο και το 0-0 είχε σαν φυσική συνέπεια. Ο αγώνας έγινε σε ζεστή ατμόσφαιρα από τους 4.000 φίλους της ΑΕΛ και τους 1.000 φιλάθλους της ΑΕΚ που ήρθαν εδώ. Αλλά φυσικά, όπως πάντα, μελανό σημείο ήταν τα ευρυστικά συνθήματα. Η διαιτησία του κ. Ζαχαρία ήταν άριστη στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο δικαιούται να διαμαρτύρεται η Λάρισα. Η Λάρισα άριστη ήταν και οι δύο επόπτες, ο κ. Τάκος με τον κ. Χατζηγεωργιάδη. Κίτρινες κάρτες ήταν ο Μανολάς, καθώς ο κ. Ζαχαριάδης θεώρησε ότι έκανε θέατρο σε ένα φάουλ, υποκρινόταν τον τραυματία και ο Μήλος για διαμαρτυρία. Κορυφαία για τη Λάρισα ήταν ο Στόικα, ο Μουρατίδης, ο Κολομητρούσης και ο Μήλος, για την ΑΕΚ ο Κασάπης, ο Δημητριάδης, ο Σαμπανάτζοβιτς και ο Μανολάς. Τελικό αποτέλεσμα, υπενθυμίζω και πάλι, Λάρισα ΑΕΚ 0-0, ένα απόλυτα δίκαιο 0-0. Δημητριάδης αφήνει για τον Τσάρτα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα κάνει το σούτ ο Τσάρτας. Καταπληκτικό σούτ. Πάγωσε το γήπεδο εδώ στη Λάρισα, αλλά είναι out. Δημητριάδης. Πολύ ωραία κίνηση για τον Κεσπάγια. Καρμπών στον αγώνα με τον Πανιόν είχε γίνει το ίδιο και ενή εστία τελικά θα κοπεί. Προβίδας. Το σούτ από τον Προβίδα. Αντματζίδης κατεβάζει. Πολύ καλό σούτ. Πάντα πήδες για τη Λάρισα. Θα γίνει παλιά για τον Έμπε. Έμπε κάνει μια κίνηση παραπάνω. Τελικά μπερδεύεται. Προσπαθεί να γυρίσει. Θα πέσει κάτω. Και ο Ζαχαριάδης λέει παίζεται. Μουρατίδης θα βγάλει τελικά μια σέντρα. Κεφαλιά δεν θα πιάσει. Στρώνεται όμως το Μιτσιμπόνα. Το σουτ. Ο Μιτσιμπόνας αντί να πλασάρει να κάνει ένα πιο ήσυχο, θα μπορούσε να πούμε, σουτ. Σκότωσε την μπάλα. Ένα νέο γένσμα για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης άφησε έξυπνα για τον Κωστή. Κωστής τριφογυρίζει. Δημητριάδης στο σουτ. Η κόντρα και τελικά είναι κόρνερ. Όταν ο βαθμολογικός πίνακας λέει Απόλλων Αθηνών σε 12 αγώνες